Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει στο στούντιο όχι μόνο από την συζήτηση που είναι θερμή αλλά ευπρεπέστατη, αλλά και από το γεγονός ότι δεν λειτουργούν οι μονάδες κλιματισμού, λειτουργούν οι μισές ακριβώς. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά κλείνουμε. Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλους τους τομείς της κυβερνητικής ευθύνης και κατά συνέπεια όλα τα θέματα ενδιαφέροντος των Ελλήνων πολιτών. Ακριβώς. Θα ήταν όμως παράληψη και επειδή το θέμα αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο του ενδιαφέροντος του Έλληνα πολίτη, καθώς η Ελλάδα είναι μια χώρα περικυκλωμένη από εθνικά προβλήματα και κινδύνους, να μην κλείσουμε με το θέμα το εθνικό. Υπάρχει εντύπωση, ότι, κύριε Σκανδαλίδη, ότι ένα γεγονός που, αν θέλετε, εξηγεί και την επίσπευση, την πρεμούρα για τις εκλογές, καθώς η κυβέρνηση κατηγορείται για προσπάθεια εφαρπαγής ψήφου από την αντιπολίτευση, είναι και ότι πρέπει να προχωρήσει μετά τις εκλογές, εάν βεβαίως κερδίσει ο κ. Σημίτης, σε κάποιες συμφωνίες για τα εθνικά θέματα. Συμφωνίες κορυφής. Και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ακούστηκαν περίεργοι υπαινιγμοί ή και κατηγορίες κατά του σημερινού Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του κινήματος, ότι εν πάση περιπτώσει έχει μια αντίληψη για τα εθνικά θέματα που δεν είναι ταυτόσιμη, με πολύ προσεκτικό σε αυτά που λέω, με τον πατριωτικό χαρακτήρα της ιδρυτικής διακήρυξης και της ιστορικής πορείας του ΠΑΣΟΚ. Αυτά υπόθηκαν μέσα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και ρωτάω, υπάρχουν τέτοιου είδους συνταγές στο σιρτάρι, ας πούμε, για συμφωνίες με την Τουρκία? Λέω, πράγματα που γράφονται και ακούγονται, για κλείσιμο του θέματος των Σκοπίων με τρόπο που δεν θα βόλευε την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Καταρχήν, αυτό το διαψεύδω κατηγορηματικά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία συνταγή και από κανέναν και για κανέναν. Mm-hmm. Αντίθετα, ένας από τους βασικούς λόγους που επισπεύθηκαν οι εκλογές είναι ακριβώς για να μπορεί η Ελλάδα από ισχυρή θέση και όχι σε προεκλογική περίοδο να διαπραγματευτεί με βάση την εθνική της στρατηγική, mm-hmm. Τα δικιά της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι σε περίοδο εθνικής κρίσεως, και μιλάω για τα γεγονότα στην Κύπρο, δεν θα ήταν πρέπον να πάμε σε εκλογές. Νομίζω ότι είναι σαφές, ναι, ότι η δέσμη των εθνικών θεμάτων, έτσι όπως εξελίσσεται σήμερα, είναι και επαρκής λόγος για την προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Mm-hmm. Οι εκλογές γίνονται πάρα πολύ σύντομα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα το ότι θα βρει ισχυρή κυβέρνηση και με προοπτική τετραετίας οι αμερικάνικες εκλογές και όλα, σε διάλογο με την Τουρκία. Όλες οι άλλες εξελίξεις, ναι, όλες οι άλλες εξελίξεις. Είναι σαφές επίσης ότι όλα τους τελευταίους μήνες η θέση που πήρε η Ελλάδα απέναντι στα εθνικά μας θέματα δεν ξεφεύγουν από την βασική στρατηγική, την εθνική στρατηγική που είχαμε χαράξει από την αρχή. Θα πάτε σε διάλογο με την Τουρκία? Όχι. Για απαντήστε μου σε αυτό. Σας έχω πει, αν θα πάτε, έχουμε πει, με ποιους όρους? Έχουμε πει ότι η αποδοχή εκ των προτέρων των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αποτελεί βασικό όρο για οποιοδήποτε διάλογο και το εφαρμόζουμε αυτό στην πράξη. Επίσης και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο Κυπριακό, mm-hmm. που το αναδεικνύει ξανά σαν το κεντρικό θέμα της εθνικής μας στρατηγικής, είναι πάρα πολύ σημαντική. Το αναδεικνύει η θυσία των ανθρώπων, των δύο παλικαριών κάτω, έτσι. Ναι, αλλά και η πράξη της κυβέρνησης, έτσι, και το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κύπρο ήταν κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό το ότι είναι η εξέλιξη τόσο και του ενιαίου αμυντικού δόγματος, όσο και της πλήρους σύμνοιας και συμπαράταξης της Ελλάδας και της Κύπρου, που νομίζω ότι για την Κυπριακή Δημοκρατία, τουλάχιστον από ό,τι έλεγε ο πρόεδρός της, είναι τα τελευταία χρόνια, δεν θυμάται άλλη φορά, η ελληνική κυβέρνηση να είναι τόσο κοντά και τόσο αγαπητή και στην Κύπρο, mm-hmm. σε ό,τι αφορά την επίλυση, την πορεία της επίλυσης του Κυπριακού. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πορεία, δεν θα αναλύσω γιατί έχουμε αργήσει πάρα πολύ, mm-hmm. ότι βαδίζουμε σταθερά, mm-hmm. προστατεύουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, mm-hmm. και ασφαλώς είναι σαφές ότι ούτε προκατασκευασμένες λύσεις υπάρχουν, mm-hmm. ούτε συνταγές, ούτε ρετσέτες, ούτε προσυμφωνημένα πράγματα, όπως προσπαθεί να καταγγείλει η εξωματική αντιπολίτευση. Κύριε Πακογιά. Δεν κατήγγειλε ρετσέτες η εξωματική αντιπολίτευση. Κατήγγειλε αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να υπερασπιστεί σωστά τα εθνικά θέματα. Και νομίζω ότι το κατήγγειλε με τα λόγω γνώσεως. Από πού εκπορεύεται αυτή η αδυναμία? Δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει, δεν μπορεί. Πιστεύω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες πολίτες δεν κοιμούνται τελείως ήσυχοι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι προσωπική μου γνώμη, την καταθέτω. Ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστο να το πει κανείς, αλλά είμαι υποχρεωμένη να το πω. Δεύτερον, η πορεία δεν μπορεί κανένας, νομίζω, να επέρεται για την πορεία της κυβερνήσεως Σημίτη στα εθνικά θέματα. Πρώτον,
η όλη ιστορία της Ήμιας, δεν θα βρείτε κανέναν, κύριε Σκανδαλίδη μου, Έλληνα πολίτη, ο οποίος να νιώθει εθνικά υπερήφανος για τον χειρισμό εκείνων των ημερών. Δεν νομίζω πως ήταν πετυχημένος χειρισμός. Εγώ ξέρω ότι ανήκω σε αυτούς οι οποίοι ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι ακριβώς επειδή η Ελλάδα θεωρώ ότι έχει μια ενιαία φωνή στο εξωτερικό, αλλά ότι οι χειρισμοί στην περίπτωση της Ήμιας ήταν ατυχέστατοι, νομίζω περί αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι ο Έλληνας πολίτης δεν ένιωσε καθόλου περήφανος, μα καθόλου περήφανος, και ούτε εσείς, ούτε εγώ, και είμαι βέβαια ότι κανένας δεν ήταν ευτυχής όταν έβλεπε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν είναι τώρα, καλύτερη είναι εικόνα τώρα της Ελλάδας στο εξωτερικό, δεύτερο, κύριε είπε κάτι επί της ουσίας. Πολύ καλή, ναι. Ένα λεπτό, κύριε Παγκόπουλε. Είπε κάτι επί της ουσίας. Καλά, είπε ότι δεν διαπραγματευόμαστε την κυριαρχία μας πριν από το διάλογο. Να προσθέσω σε αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Απαιτούμε σεβασμό, τουλάχιστον εγώ πώς το βλέπω, απαιτούμε σεβασμό της εθνικής μας κυριαρχίας, σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σεβασμό των διμερών συνθήκων. Αυτές είναι, κατά τη γνώμη μου, οι τρεις βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί κανένας να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο του διαλόγου με την Τουρκία. Και πάντως, με μια Τουρκία η οποία έχει αποθρασυνθεί όλο τον τελευταίο καιρό, δεν μπορεί βεβαίως κανένας να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το τρίτο και κυρίαρχο θέμα, το οποίο για μένα έχει ευθύνες η ελληνική κυβέρνηση, είναι ότι στη συνείδηση της διεθνούς κοινότητας, η οποία πάρα πολύ καλά λόγια ξέρει να λέει ορισμένες φορές και για ορισμένες κυβερνήσεις, έχει περάσει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Και αυτό είναι ένα μείον πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Σκανδαλίδη. Ναι. Διότι μπορεί να λένε καλά λόγια για, για έναν άνθρωπο, για έναν πρωθυπουργό, αλλά είναι βέβαιο ότι και εσείς και εγώ που ταξιδεύουμε πολλές φορές στο εξωτερικό και υπερασπιζόμαστε πολύ συχνά τα θέματα αυτά στο εξωτερικό, βλέπουμε ότι κατάφεραν μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι Τούρκοι να αμφισβητήσουν το status quo του Αιγαίου διεθνώς και στη συνείδηση κάποιων, είτε Ευρωπαίων, είτε Δυτικών, είτε δεν ξέρω τι, φίλων, συμμάχων, σε εισαγωγικά όλα αυτά, να έχει περάσει ότι είπε, παιδί μου, μπορεί να υπάρχει και κάτι στο Αιγαίο το οποίο να είναι αμφισβητούμενο. Αυτό δεν μπορώ εγώ να πω πως είναι επιτυχία για, για την ελληνική κυβέρνηση. Και το τρίτο, επειδή αναφέρθηκε στο Κυπριακό, ίσως πράγματι η θυσία αυτών των παιδιών να είναι μια πέτρα στο τέλμα του Κυπριακού, κύριε Σκανδαλίδη. Πράγματι. Και αυτά τα παιδιά, η θυσία αυτών των παιδιών να μην πάει τελικά χαμένη. Αλλά δεν νομίζω πως είχε κανένας είδους προσφορά η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό. Να πω λίγα λόγια. Σαφέστατα συμφωνώ όταν μίλησα για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Όχι, προφανώς, το είπα. Απλώς προσθέτω για λόγους τάξης εξωτερικής πολιτικής. Και η διεθνής νομιμότητα και ο σεβασμός του κανόνας της διεθνούς νομιμότητας και των σχέσεων, ας πούμε, και των διμερών συμφωνιών και των κανόνων διεθνούς δικαίου. Θέλω όμως να κάνω μερικές παρατηρήσεις σε αυτά που είπε η κυρία Μπακογιάννη. Πρώτον, καταρχήν πιστεύω ότι οι Έλληνες κοιμούνται αρκετά ήσυχοι. Και εγώ είμαι από περιοχή που κοιμάται αρκετά ήσυχη, παρότι είναι πολύ πιο κοντά προς τον κίνδυνο και την απειλή από τη δική σας περιοχή. Δεύτερον, οι χειρισμοί δεν θα κρίνουμε τώρα. Εντάξει, μπορεί να μιλήσει κανείς πολλή ώρα για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, τους επιμέρους στην κρίση της Ήμια. Αλλά νομίζω ότι η τελική κατάληξη, όπως επίσης και η στρατηγική που τελικά εφαρμόστηκε και επικράτησε, συναντούσε τη μεγάλη αποδοχή του ελληνικού λαού σε αντίθεση με την τακτική του κυρίου Έβεργκερ περί προδοτών και όλα αυτά που εξεφώνιζε στη Βουλή τότε, εκείνη την κρίσιμη μέρα. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη περίοδος για την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό και δεν είναι μια εικόνα που δεν είναι μια εικόνα προς κάποια χώρα η οποία υποχωρεί από τις απαιτήσεις της ή τις διεκδικήσεις της. Είναι σαφές ότι για πρώτη φορά ακούγονται υπερασπίσεις εθνικών θέσεων κατά καιρούς από διάφορες χώρες που μέχρι τώρα είχαν μια σταθερά άλλη άποψη για την θέση της Ελλάδας. Και σε ό,τι αφορά τις γκρίζες περιοχές, επειδή άκουσα και τον κύριο Εύερ προχθές να λέει ότι η Τουρκία αμφισβητεί 100 νησιά, όποιος και να ήταν στην κυβέρνηση, η Τουρκία θα έβγαζε τα 100 νησιά και θα τα αμφισβητούσε. Γιατί το κάνει αυτό από πάρα πολύ παλιά. Όχι, δείχνει κάτι. Δεν κάτες, το έκανε ποτέ. Κλιμακώνει την ένταση, κλιμακώνει τον επεκτατισμό της
από βήμα σε βήμα, χρησιμοποιώντας τα δικά της μέσα και τα δικά της όπλα. Και αν υπήρχε μια άλλη στρατηγική αντιμετώπισης πέρα από τη στεναρή στάση, την ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας, την καταδίκη από διεθνείς οργανισμούς και όλα αυτά που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, αν υπήρχε άλλη τακτική, να την πείτε. Δεν λέτε άλλη τακτική. Όχι, άλλη εγώ πιστεύω ότι δεν συνεννοούμαστε με την, στην έννοια στεναρή στάση. Είναι πάρα πολύ απλή. Είναι πολύ στεναρή στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Και τέλος, θέλω να πω για το Κυπριακό. Συμφωνώ ότι εντάξει, η θυσία των παιδιών ήταν αυτή που το ξανάφερε στην πρώτη γραμμή τον τελευταίο καιρό. Αλλά είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, το Πασόκ έχει συνδεθεί με το Κυπριακό με τη μόνη πολιτική μετά το 1974 που προσπάθησε λίγο να αντισταθεί στα τετελεσμένα. Το θέμα δηλαδή του ενιαίου αμυντικού δόγματος, που το υποστηρίζουν σχεδόν όλα τα κυπριακά κόμματα και η ελληνική κυβέρνηση. Και δεύτερο, θέλω να σας θυμίσω, κυρία Μπακογιάννη, ότι υπήρξατε κι εσείς κυβέρνηση 4 χρόνια. Στην Κύπρο έχουν πάει οι Έλληνες πρωθυπουργοί σε όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο, μόνο των κυβερνήσεων του Πασόκ. Είχαν το θάρρος να παρέμουν σε κρίσιμες στιγμές και να προσπαθήσουν να δώσουν μια λύση, να αναβαθμίσουν το Κυπριακό στη συνείδηση και τη διεθνού κοινή γνώμη και τη στρατηγική. Γιατί δεν πήγε και ο πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας? Θεωρώ, βεβαίως. Τι λέτε λοιπόν, τι θα πει πήγε από κυβερνήσει του Πασόκ? Πήγανε. Και λοιπόν τι έγινε? Επί κυβερνήσεων Πασόκ έγινε το κράτο. Πότε πήγε ο πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας? Ο κ. Μητσοτάκης δεν πήγε στην Κύπρο. Πότε πήγε? Το 1991. Τι λέτε τώρα? Δεν το θυμάμαι. Με τον πρόεδρο, τον κύριο Βασιλείου. Δεν το θυμάμαι. Καλά, το θυμάμαι. Εντάξει, εγώ που ήταν η δουλειά μου, το θυμάμαι. Κάνετε λοιπόν, αυτή τη δική μου. Όχι, είναι αυτονόητο. Εντάξει. Αλλά πέραν αυτού, επί κυβερνήσεων Πασόκ η έγινε παρουσία το ανεξάρτητο κράτος, αν θυμάστε συμβούλιο καλά. Λοιπόν, να προσθέσω όμως... Υπήρξε μια τεράστια παρέμβαση. Για να κλείσουμε την κύριε Παναγιώτοπουλε. Εγώ δεν ήθελα να το πικράνω τον κύριο Σκανδαλίδη, αλλά μου τα λέει τώρα και τι να κάνω τώρα. Όχι, εντάξει, πρέπει να πω. Κανένα πρόβλημα. Ότι εθνικώς υπερήφανη στεναρή στάση δεν μπορεί να είναι, κύριε Σκανδαλίδη μου, ούτε το ευχαριστώ στους Αμερικάνους στη Βουλή, ούτε η ελληνική σημαία η οποία κατεβαίνει από τον ιστό της, ούτε η ελληνική θέλω εξωτερική πολιτική. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, η οποία στέλνει το ελληνικό ναυτικό να τη βάλει. Σας, θέλω να πω με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ τα απέφυγα. Πριν. Θέλω να πω αλλά ότι δεν μπορείτε να μου πείτε σας να τελειώσουμε στιγμή. Είναι επιχειρηματολογία εκείνων των ημερών. Όχι. Έχει όχι. Ξεπεραστεί από τα πράγματα. Έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα. Τι έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα? Έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα με την έννοια ότι ο ελληνικός λαός επικρότησε απολύτως και λάθος. Επικρότησε απολύτως την τελική στρατηγική που εφάρμοσε η ελληνική κυβέρνηση και που εφαρμόζει μέχρι τώρα. Αφού τα είχε κάνει θάλασσα η ελληνική κυβέρνηση, η τελική στρατηγική της, δηλαδή να μην κάνει πόλεμο, αυτό επικρότησε. Βεβαίως το επικρότησε. Όχι αυτό μόνο. Από εκεί και πέρα όλα και τα το χειρισμό το γενικό. Κάνετε λάθος. Ο ελληνικός λαός έχει μια φρικτή εμπειρία από αυτή την ιστορία. Μάλιστα, ένιωσε πάρα πολύ συντηρητικοί πολίτες. Ένιωσε μειωμένος, κύριε Σκανδαλίδη, και το νιώσατε κι εσείς. Και εγώ, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν έχω το πρόβλημα βγήκα... να πω αν ένιωσα και τι ένιωσα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σαφέστατα, δεν έχω καμία αμφιβολία, το νιώσατε. Σαφέστατα, εγώ πάντως που σας μιλάω. Εγώ που σας μιλάω. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης να τελειώσω μια στιγμή. Εγώ που σας μιλάω, που πήγα στην Αμερική 3 μέρες μετά να κάνω ό,τι μπορούσα να κάνω προς την κατεύθυνση αυτή, σας λέω ένα πολύ απλό πράγμα. Ότι εκείνη τη στιγμή που καθόμασταν ως Έλληνες πολίτες πια και μιλούσαμε για την ελληνική κυβέρνηση και όχι για την κυβέρνηση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπαμε τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης με τον Υπουργό Εξωτερικών να μην μπορεί να συνεννοηθεί. Ο ένας να βγαίνει από τη μία, ο άλλος να βγαίνει από την άλλη. Ένα ημίτη στη μέση, ο οποίος να τα έχει τελείως χαμένα. Εγώ ένιωσα πάρα πολύ άσχημα, κύριε Σκανδαλή. Για την ελληνική κυβέρνηση. Η πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και ο χειρισμός υπήρξε απολύτως. Φοβούμαι σωστός. Ότι το αποτέλεσμα είναι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, κύριε Σκανδαλίδη. Περήφανοι για το αποτέλεσμα δεν μπορούμε έμεινε, να είμαστε. Εκείνο που έμεινε ήταν ο αφορισμός του κυρίου Έβερτ περί εθνοκρατών. Αυτό έμεινε. Οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο μείνανε. Και αυτές πρέπει να βγάλουμε από πάνω μας, κύριε Σκανδαλίδη. Εκείνη η στιγμή ήταν, κάποιες στιγμές ήταν δύσκολες, αλλά μετά φάνηκε καθαρά ότι ήταν η μόνη δυνατή επιλογή και μετά ήταν όλα ρόδινα. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ναι, ξέρω. Μετά ήρθε η Γάβδο. Και συνεχώς, Το επόμενο βήμα μας ήταν να μας πούνε τη Γάβδο. Μα για όνομα του Θεού, φταίει η ελληνική κυβέρνηση που η Τουρκία λέει ότι η Γάβδος είναι δικιά της, να πούμε κι εμείς ότι η Άγκυρα είναι δικιά μας. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ. Φταίει η ελληνική κυβέρνηση που είπε. Η επιτυχημένη μας αντίδραση της Σύριας οδήγησε την Τουρκία στην αποσβή της Γάβδος. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, με συγχωρείτε, εγώ φταίω. Όχι από την ελληνική κυβέρνηση, από τη διεθνή κοινότητα. Όχι, να καταλάβω πώς φταίω. Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό? Βεβαίως φταίει η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Σκανδαλίδη μου. Όταν... Η οποία ελληνική κυβέρνηση. Έφταιγε δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης όταν έλεγε ή ο κύριος Καραμαλής όταν έλεγε η Τουρκία ότι τα Δωδεκάνησα είναι τουρκικά και το λέει σε όλες τις κυβερνήσεις. Είναι πιο σημαντικό για την Γάβδο από το ότι όλα τα Δωδεκάνησα αμφισβητούνται.
Κύριε Σκανδαλίδη, θα μου επιτρέψετε να σας πω είναι ότι αυτή... η κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας ουδής ποτέ αμφισβήτησε το 12. Ουδής ποτέ. Κάνετε μεγάλο λάθος. Κοιτάξτε, εσείς ίσως να μην έχετε τόσο ήμουν πολύ ασχοληθεί και στενά. Αντιπολίτευσης εγώ και το η οποία έχω ασχοληθεί στενά αλλά με τα θέματα εξωτερικής. Όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, επειδή είσαστε βουλευτής λοιπόν, αντιπολίτευσης. Η ουσία είναι ότι το αποτέλεσμα της κρίσης Σύμιας ήταν η Γάβδος. Δεν ενημερώσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κάναμε τίποτα, δεν είναι καθόλου ακροβατισμός. Είναι μία απλή παράθεση στοιχείων και φοβούμε ότι η πραγματικότητα είναι αυτή. Και πάρτε και καμία ευκαιρία πάνω σας. Ουδέποτε, πέστε μια ουδέποτε φορά ότι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Ουδέποτε προτείνατε κάτι διαφορετικό. Η αυτοκριτική είναι κομμάτι της πολιτικής. Εγώ έχω κάνει πολύ περισσότερες φορές από εσάς. Ιδιαίτερα όταν έχουμε να συγκρίνουμε δύο κυβερνήσεις που είναι ανώμιες και σαφώς η μία είναι πολύ καλύτερη από την άλλη. Σαφώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει λείψει. Τελικώς κρατήσει ο ελληνικός λαός σε λίγες μέρες. Κλείνουμε εδώ ένα καταληκτικό ερώτημα, μια πολύ σύντομη απάντηση. Κύριε Παγιατόπουλε. Ναι, πολύ σύντομη απάντηση. Πάρα πολύ σύντομη απάντηση. Για τα εθνικά θέματα. Και τον τελευταίο καιρό. Είχαμε και έναν έντονο δημόσιο διάλογο. Παραδείγματος χάρη, άρθρο Παπαθεμελή στο Δήμα. Με δεδομένη την τουρκική επεκτατικότητα, η οποία πλέον κλιμακώνεται σε προοπτική δεκαετίας. Η Ελλάδα πώς την αντιμετωπίζει? Και ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Θεσσαλονίκης είπε Ισραηλοποίηση. Εξοπλιστικά προγράμματα, ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων, τα στελέχη τους έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν τους ταξιτζίδες στην Ελλάδα για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν και να ζήσουν, το ίδιο και με τους αστυνομικούς. Και το ερώτημα είναι, είναι το μοντέλο του Ισραήλ μοντέλο διεξόδου, μοντέλο απάντησης μέσα σε μια προοπτική δεκαετίας του ελληνικού έθνους, της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην επεκτατικότητα της Τουρκίας? Κύριε Μπακογιάννη. Εμένα γενικώς δεν μου αρέσει η αίσθηση των μοντέλων. Αναμφισβήτητα το Ισραήλ έχει ορισμένους τρόπους οργάνωσης, τους οποίους θα έπρεπε και το ελληνικό κράτος από πολύ κοντά να τους δει, ιδιαίτερα στα θέματα της άμυνας. Από εκεί και πέρα είναι θέμα και κόστος. Ασφαλώς. Να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Είναι θέμα και οικονομίας. Κάποια στιγμή πριν από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ακούστηκε το περίφημο 3-3, πόσο ήτανε, εξοπλιστικά προγράμματα. 3-3 εξοπλιστικά προγράμματα που εγώ πιστεύω σε αναγκαία. Εγώ πιστεύω ότι το ανθρώπινο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων έχει φτάσει σε οριακό σημείο, δεν αντέχει άλλο. Είναι ντροπή. Το ζει και ο κύριος Σκανδαλίδης, δεν έχω καμία αμφιβολία, που στη Ρόδο ακόμα και τα νίκια έχουν φτάσει, δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν. Το ίδιο πράγμα γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα, οι ένστολοι πολίτες, όπως κάποτε έτσι τους λέγαμε, αυτοί οι ένστολοι πολίτες έχουν απόλυτη ανάγκη στήριξης. Είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι στρατιωτικοί. Αλλά πώς, κύριε Παγιατόπουλε. Λοιπόν, εμείς δεν πρέπει να βγούμε να πούμε πολύ συγκεκριμένα πόσο θα κοστίσει αυτό. Τι ζητάμε από τον ελληνικό λαό, εάν πάρουμε αυτή την απόφαση, τι διαχείριση τι θα γίνει. Τι ζητάμε αυτό, και τι αποτέλεσμα θα έχουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, απλούστατα το σημειώνω, διότι είναι, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο πράγμα να πει κανείς. Ναι, επιθυμώ. Εγώ επιθυμώ τα πάντα. Και τον εξοπλισμό τον επιθυμώ. Και όλη αυτή την στήριξη πιστεύω ότι χρειάζεται με πρώτη τη στήριξη στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά αυτό για να γίνει, πρέπει να μπορέσουμε συγχρόνως να κρατήσουμε την οικονομία στα πόδια. Η οικονομία και η εθνική άμυνα είναι. Διότι τελικώς η μεγαλύτερη άμυνα της χώρας, κατά τη γνώμη μου, είναι η οικονομική της ανάπτυξη. Όσες και να είναι οι θυσίες, βέβαια με λογισμό και με, έτσι και με πολύ φιδό, ο ελληνισμός παίρνει.